Μπράντης, καλωσορίζει τον κύριο Χατζημανουήλ με τη συνοδεία του. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Ο κύριος Νικόλος Πιζάνης, αντιπρόεδρος του συλλόγου μας, αργότερα θα τιμήσει τον κύριο Χατζημανουήλ. Επίσης, καλωσορίζουμε την κυρία Ευαγγελία Μπούρα, την πρώην πρόεδρο της Ένωσης Κόμων Αθηνών, καθώς και τους πολιτικούς. Καλωσορίζουμε τα αγαπημένα μας μέλη που πάντα μας θυμούν με την παρουσία τους. Αργότερα, ο κύριος Όδωρος και ο κύριος Νεφελούδης θα μας παίξουν τα δικαστικά τραγούδια και τον χορό θα ξεκινήσει ο κύριος Ιωάννης Μαστόρου, πατριώτης μας, αφουγό, με το χορευτικό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι σύντομας ο λόγος και εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα. Είναι σύντομα. Παρακαλώ πολύ. Θα σηκωθείτε και θα χορέψουμε αργότερα. Αξιότιμη πρόεδρε της Ένωσης Κόμων Αθήνας, κυρία Λουκία Ζεβάνη, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλοι και φίλες. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση Βάρβαρα και Λουκουμάδες που διοργανώνεται κάθε χρόνο με μεγάλη αγάπη. Με τον καλύτερο τρόπο διατηρείται ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις του νησιού μας στην κοινότητα Κόων της Αθήνας ως μια καλή ευκαιρία γενέθλιας μνήμης. Είμαι βέβαιος ότι οι συμπατριώτες μας με την ευκαιρία της εκδήλωσης θα δημονούν να συναντήσουν αγαπημένα πρόσωπα και να ανταλλάξουν σκέψεις για το νησί μας, για την εξέλιξη του οποίου διατηρούν άσβεστο ενδιαφέρον. Η πρωτοβουλία σας μάλιστα να τιμήσετε τον συμπατριώτη μας, πρωταθλητή βετεράνων στίβου, Κώστα Χατζημανουήλ, εμπλουτίζει την εφετινή εκδήλωση. Ο αϊθαλής σας φεμβιανός Κώστας Χατζημανουήλ αποτελεί για όλους μας το καλό παράδειγμα, πρότυπο ζωής και αξίας για την υποκρατική ΚΟΟ. Δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να βρίσκομαι αυτή την ημέρα κοντά σας, παρά την προσπάθεια να διαφοροποιήσω το πρόγραμμά μου. Οι υποχρεώσεις του Δήμου μας, τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν το τέλος του έτους, με κρατάνε στην κόμη. Να γνωρίζετε όμως ότι η σκέψη μου σας συντροφεύει και ελπίζω με την πρώτη ευκαιρία να μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε από κοντά. Σας χαιρετώ θερμά και εύχομαι ευχάριστη βραδιά για όλους τους συμπατριώτες, τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Παρακαλώ την κυρία Ελένη Σοφού να προσέλθει για ένα σύντομο χαιρετισμό της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Διονυσία Τελή. Καλησπέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας καλωσορίσω και σε αυτά που σας ευχαριστώ. Στα φετινά Βάρβαρα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας στις εκδηλώσεις των ΚΟΝ να υπάρχει προσέλευση από μέλη και φίλους. Πριν διαβάσω το χαιρετισμό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τον περασμένο Απρίλιο η Ένωση Κόμων Αθηνών είναι εταίρος της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης, που είναι κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Θεωρούμε ότι με τη συμμετοχή μας αυτή ερχόμαστε πιο κοντά σε προσπάθειες και δράσεις που γίνονται στην ΚΟ και ότι η συνεργασία μας δίνει τη δυνατότητα να τις παρουσιάσουμε στους συμπατριώτες μας στην Αθήνα. Και τώρα θα διαβάσω τον χαιρετισμό της κυρίας Τελή Τσιμισήρη. Χαίρετε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να απευθύνομαι στους ΚΟΣ της Αθήνας, στη δυναμική αυτή παροικία, η οποία τιμά την πατρίδα μας και με συνέπεια διαφυλάττει τον πολιτισμό μας. Η παρουσία της Ένωσης ΚΟΣ Αθηνών ως εταίρος της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης εμπλουτίζει το δυναμικό μας και μας παρέχει τη δυνατότητα να απευθυνόμεθα εκτός ΚΟΣ. Ανέκαθεν, η Ένωση ΚΟΣ της Αθήνας με σταθερότητα και συνέπεια υπηρετεί την ιδέα της πατρίδας ΚΟ και συνδέει τα μέλη της παροικίας με κοινό όραμα. Αναγνωρίζοντας το σπουδαίο ρόλο σας, εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και υγεία και προκοπή στους αδερφούς ΚΟΟΥς. Στη συνέχεια, η ταμείας μας Αντωνία Καρατώνη, η οποία είναι και εκπρόσωπος της Ένωσης ΚΟΝ στην Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης, θα διαβάσει το χαιρετισμό του κυρίου Δημητρίου Γερούκαλη, επιστημονικού διευθυντή της αστικής εταιρείας.
Αγαπητοί μου, χαίρετε. Η εορτή της Αγίας Βαρβάρας είναι συνδεδεμένη με τα Βάρβαρα και σήμερα η κοινότητα των Εναθήνεσκων τιμά την Αγία Βαρβάρα και επαναφέρει τα Βάρβαρα στην οικογενειακή τράπεζα. Τα Βάρβαρα είναι όχημα. Είναι επένδυση για την πολιτισμική αναζωογόνηση, έχουν ιστορικό βάθος και συγχρόνους συνομιλητάς και δημιουργούς. Είναι το σύμβολο της οικιακής οικονομίας. Η Ένωση Οικών Αθηνών, εκλεκτός εταίρος της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης, είναι ο συνδετικός κρίκος της πατρίδος και της διασποράς. Η διατήρηση της συνεχείας των γενεών προϋποθέτει την παρουσία ισχυρών παραδόσεων, ενεργών και όχι απολυθωμένων ή απλώς επαιδειακών παραδόσεων, παραδόσεων ικανών να ικανοποιούν τα ανάγκες των ανθρώπων και την ιδιοπροσωπεία των πολιτών. Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, διότι συνέκδημος της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης είναι η Ένωση Οικών Αθηνών. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνω ότι επίκειται η επανέκδοση του κλασικού έργου της τοπικής ιστορίας της ΚΟ με συνεκδότη την Ένωση Οικών Αθηνών. Συνελώντη πίν. Η εκδήλωση αυτή είναι ευκαιρία συναντήσεως, επικοινωνίας των ΚΟ και δυναμικής εκφράσεως της συλλογικής ταυτότητας την γλώσσα του κύριου Γερουκαλή, της κοινότητος. ΚΟΣ Δεκέμβριος 2023, Δημήτριος Γερούκαλης, επιστημονικός διευθυντής της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης. Καλύτερο χειροκρότημα για τον κύριο Χατζη Εμμανουήλ και παρακαλώ τον κύριο Στεφάνη. Είναι
σου γιατρέ. Εγώ θα προκαλέσω οποιοδήποτε θέλει να βγούμε έξω να φτάσουμε μέχρι το σταθμό του Συντάγματος αντιμέτωπο με τον κύριο Χατζημανουή. Είναι σίγουρο ότι θα βγούμε τελευταίοι όλοι. Μέρος του Διεθνού Συμποκρατίου Ιδρύματος, ο κύριος Μαγούσης, για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Στο τικάκι και μου βάλε μεράκι. Κύριε Χατζημανουή, εντάξει, ξέρω ότι σ' αγαπάω, όλοι μας κάνεις τους περήφανους, αλλά μας δίνεις και ελπίδα, άμα μπορούμε να ξεκινήσουμε και εμείς στα 80, έχουμε προοπτική μπροστά μας. Ό,τι να βγει το βάζω σκοπό τώρα, σε λίγα χρόνια, μα είναι να ξεκινήσω. Μπράβο, πραγματικά. Ο εφαγωνίζεστε σε διακρίνει μονίμως. Δεν είχες ποτέ ανταγωνιστικές διαθέσεις. Όλα αυτά τα χρόνια που σε παρακολουθούμε, συμμετέχεις κυρίως για τον αγώνα, κυρίως για την ευγενή άμυλα. Μας φέρνεις το αρχαίο πνεύμα θάνατο, τον ύμνο των Ολυμπιακών, κοντύτερα σε εμάς. Να συνεχίσεις να είσαι πάντα καλά. Συγχαρητήρια στην Ένωση για την εκδήλωση αυτή. Εύχομαι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Να είστε καλά. Εκ μέρους του Δήμου ΚΟ, να καλέσουμε τον Κοινοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Βασιλείου, για ένα μικρό χαιρετισμό. Επίτιμη Πρόεδρο, την κυρία Κεφαλιανό Μπούρα, για ένα σύντομο χαιρετισμό και δύο λόγια. Κυρία Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Δημάρχου ΚΟ, κυρίου Θεοδόση Νικηταρά, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω με τη σειρά μου τα συγχαρητήρια για τη διοργάνωση μιας τέτοιας σημαντικής εκδήλωσης. Πολύ σημαντικές υποχρεώσεις, αν και ήθελε πολύ να βρίσκεται σήμερα εδώ, κοντά σας, στο κράτησαν της Μεμψή. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις εδώ στην πρωτεύουσα, διότι μας φέρνουν κοντά ως χώους και είναι αρκετά σημαντικό αυτό και αναδεικνύουν και τα ήθη και τα έθιμα, όπως είδαμε τα Βάρβαρα και τους Λουκουμάντες. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα δίπλα σε αυτή την εξαιρετική προσωπικότητα, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζημανουή, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει το παράδειγμα και το μήνυμα σε όλους πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αυτός ο άνθρωπος είναι, μεταφέρει βασικά τις δύο πολύ σημαντικές φράσεις. Το νους η γη σεν σώμα τη γη, και ότι είμαστε όσο αισθανόμαστε. Εύχομαι να περάσουμε πολύ όμορφα απόψε. Καλώς βρεθήκαμε. Διακρίσεις. Και τον τρίτο χρόνο συμμετέχει για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκούς αγώνες στην Τουρκία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα και δύο χάλκινα στα 100 και στα 200 μέτρα αντίστοιχα. Τον τέταρτο χρόνο κατάφερε να βγει παγκόσμιος πρωταθλητής στην Ουγγαρία στα 200 μέτρα. Από εκείνη τη στιγμή συνεχίζει να ταξιδεύει και να αγωνίζεται εντός και εκτός συνόρων, κατακτώντας αμέτρητα μετάλλια και πετυχαίνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το 2016 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών Masters διεξάγεται στο Πέρθ της Αυστραλίας, έκανε όλους τους απόδημους Έλληνες υπερήφανους για τις κατακτήσεις του ασημένιου μεταλλίου στα 400 μέτρα και του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα. Η ελληνική σημαία ψηλά στους ιστούς των νικητών. Η ομογένεια του τίμησε για τις επιτυχίες του σε ένα κατάμεστο συνεδριακό χώρο. Το 2019 έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν στην Πολωνία, παίρνοντας ένα χρυσό και τρία ασημένια μετάλλια στη χώρα μας. Επίσης συμμετείχε και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βενετία, κατακτώντας άλλα τρία χρυσά μετάλλια. Η ελληνική σημαία ψηλά στον ιστό του νικητή. Ο εθνικός ύμνος περανίζει στο κατάμεστο στάδιο προς τιμή του Έλληνα αθλητή Κωνσταντίνου Χατζημανουή. Το 2019, η πλέον επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά για τον κύριο Χατζημανουή, αφού κατέκτησε συνολικά 27 μετάλλια. Στην Κωνσταντινούπολη, στο Τορούν,
στην Καρδίτσα, στη Λεμεσό και στο Βουκουρέστι. Το Μάρτιο του 19 ο κύριος Κατζεμανουήλ βραβεύτηκε στο Βελιγράδι από τη Βαλκανική Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών ως ο καλύτερος αθλητής βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσε από τις επιτυχίες του. Κατέκτησε χρυσά μετάλλια στα 60 μέτρα, στα 200 μέτρα, στα 400 μέτρα και στα 800 μέτρα. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξήχθη στο Βελιγράδι. Το Δεκέμβριο του 19, ο Δήμος της ΚΟ τιμά τον κύριο Χατζημανουήλ για την πολυετή και πολυβραβευμένη συμμετοχή σε αγώνες κλασικού αθλητισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεσολαβεί το διάστημα του κορονοϊού και το 2021 ξανά από την αρχή. Το Δεκέμβριο του 2021, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Κοριτσά στην Αλβανία, κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια. Στο Νόβο Μέστα της Σλοβενίας, επίσης άλλα 4 χρυσά μετάλλια. Το Μάρτιο του 2023, στο Τορούν στην Πολωνία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος και 3 χάλκινα μετάλλια στα 60, στα 200 και στα 400 μέτρα. Τον Ιούνιο του 2023, σε αγώνες στίβου στα Μπακογιάννια 2023, ο κύριος Χατζημανουήλ βραβεύεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη, για τις επιτυχίες του στον κλαδικό αθλητισμό. Τον Αύγουστο του 2023, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Σμύρνη, στην Τουρκία, κατακτά 5 χρυσά μετάλλια. Το Σεπτέμβριο του 2023, στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Ανοιχτού Στίβου στη Πεσκάρα της Ιταλίας, κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος και υποκαταρακτώδη βροχή, στο μήκος και το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα και στα 800 μέτρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζημανουήλ σε αυτούς τους αγώνες ήταν ο μεγαλύτερος ηλικιακά αθλητής. Γι' αυτό και εμείς απόψε τιμούμε τον άνθρωπο που ξεκίνησε τον αθλητισμό σε μια ηλικία που γενικά θεωρείται δύση του βίου. Για τον κύριο Χατζημανουήλ όμως υπήρξε η αρχή μιας λαμπρής αθλητικής καριέρας. Η διαχρονική αγωνιστική του δραστηριότητα και ο διαφορετικός από πολλούς συνομήλικους τρόπους ζωής αποτελεί παράδειγμα τόσο για τους νέους όσο και για τους μεγαλύτερους. Και αυτό που πάνω απ' όλα διδάσκει ο κύριος Χατζημανουήλ είναι η όρεξη για τη ζωή. Τον Αύγουστο, σε μια συνάντησή μας, τον ρώτησα προσωπικά: τι άλλο να περιμένουμε από εσάς, κύριε Κώστα? Η απάντησή του ήταν απόλυτη. Τώρα ξεκινάω. Όλα αυτά ήταν ένα ζέσταμα. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην Ένωση ΚΟΡ για την σπουδαία πρωτοβουλία να τιμήσουμε ένα εκλεκτό συμπατριώτη που αν μη τι άλλο του οφείλουμε μια ηθική ανταμοιβή. Από αύριο αρχίζουν τα Νικολοβάρβαρα που λέμε, γιορτές πολύ σημαντικές για όλα τα Δωδεκάνησα, όχι μόνο για τους ΚΟΟΥΣ. Πρώτα προηγείται η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Νικόλας και πολλές γιορτές. Θέλω να παρακαλέσω όλους να είμαστε κοντά στα σωματεία, να βοηθάμε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους δεν ανακοινώθηκαν ότι είναι εδώ απόψε, τα απλά μέλη των συλλόγων που πάντοτε βοηθάνε. Να είστε κοντά στην Ένωση ΚΟ, να είστε κοντά στη Δωδεκανησιακή Μέλισσα, να είστε κοντά στην Ομοσπονδία. Έχουμε ανάγκη όλοι οι Δωδεκανήσιοι να δείχνουμε μία συσπήρωση. Περνάμε δύσκολες μέρες και δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε μία προσωπική ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από αλληλεγγύη, από εξωστρέφεια και από συσπήρωση μεταξύ μας. Να έχετε καλές γιορτές και πάντα με το καλό να ανταμώνουμε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ την κυρία Θυμανάκη, η οποία θέλει να κάνει μία ερώτηση στον κύριο Χατζημανουήλ. Είναι μεγάλη χαρά οι συναντήσεις με την Ένωση ΚΟΡ. Από τα αθλητικά μας χρόνια, με πολλούς από εσάς, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, όπως είναι τα Βάρβαρα και όπως είναι οι εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θεάτρο ΠΕΑ. Με χαρά φέτος το καλοκαίρι κάνουμε μία, νομίζω, εύκολη και πολύ ωραία εκδήλωση το καλοκαίρι στην Μαρίνα Φυσκό, σε συνεργασία των δύο συλλόγων.
Και από ό,τι έχουμε συζητήσει και με τα μέλη του ΔΣ, έχουμε σκοπό να διευρύνουμε τις δράσεις μας και στην Αθήνα με διάφορες εκδηλώσεις. Όπως πολύ καλά κάνουν οι υπόλοιποι σύλλογοι από τα Δωδεκάνησα, θα πρέπει να γίνουμε πιο δραστήριοι και εδώ στην πρωτεύουσα, να εντάξουμε και άλλα μέλη στον σύλλογο, να μην μας χωράει πλέον αυτή η αίθουσα, να ψάξουμε τον χρόνο να δούμε άλλοι, αγαπητέ Ευγενικό. Και βέβαια με κάποιες ακόμα δράσεις που έχουμε συζητήσει και ελπίζω στα επόμενα 1-2 χρόνια να καταφέρουμε να τις κάνουμε. Γιατί πραγματικά η κόη στην Αθήνα είναι αρκετή και οφείλουμε να μαευτούμε που λέμε και στο χωριό μου για να κάνουμε πολλά πράγματα. Να είστε καλά και να τα περάσετε όλοι. Σας συγχαίρω και εγώ για τις πολύ καλές επιδόσεις σας και ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε κάποια μυστικά για τη διατροφή σας. Γιατί τώρα μας δώσατε ρέτσιμα να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Θα μπορέσετε. Μυστικά, έχεις μυστικά για τη διατροφή σου. Για τη διατροφή σου έχεις μυστικά. Δεν έχει μυστικά. Θέληση. Είναι η θέληση. Να τρώει όλα. Τη θέληση. Όλα. Και βούτυρα και μακαρόνια και όλα. Και παγωτά. Και γλυκά. Και γλυκά. Όλα. Ο πρωινός. Βεβαίως, με χαράσει. Ο πρόεδρος των Απανταχού Καρπαθίων θέλει και ο ίδιος. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, αγαπητός συμβούλιος της Ένωσης Κόρα, να σας συγχαρώ για μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που κάνετε, αλλά εγώ δεν θα μιλήσω, θα πω ένα μικρό, πολύ μικρό χαιρετισμό σαν πρόεδρος της Γεροντολογικής και Γεριατρικής Εταιρείας. Ο κ. Χατζηδημητρίου, τον οποίο τιμήσατε σήμερα επάξια και είναι ένα πραγματικά μεγάλο επίτευγμα αυτό που κάνει, επιτυχημένος σε όλους τους τομείς με τους οποίους έχει ασχοληθεί, είναι κάτι ένα παράδειγμα που ακριβώς δείχνει ποια είναι η σύγχρονη τάση της ιατρικής στο θέμα της τρίτης ηλικίας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν χρειάζεται να σας πει τι κάνει και πώς είναι σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση φυσική, πνευματική και ψυχική. Είναι πολύ απλό. Έχει ενδιαφέροντα. Ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, φροντίζει και τη σωματική του υγεία, αλλά κυρίως την πνευματική και την ψυχική. Είναι σε μια εξαιρετική οικογένεια η οποία έχει μια αλληλεγγύη μεταξύ και αγάπη μεταξύ τους. Έχει πνευματικά ενδιαφέροντα και επιχειρηματικά και επαγγελματικά και έχει και βεβαίως μια σωματική κατάσταση εξαιρετική. Άρα λοιπόν είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να έχουμε όχι μόνο μακροβιότητα αλλά κυρίως καλή ποιότητα ζωής μέχρι τα γεράματα. Γι' αυτό λοιπόν και σαν πρόεδρος της Γεροντολογικής και Γεριατρικής Εταιρείας λέω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα να ακολουθήσουμε όλοι μας σωστή διατροφή, πνευματική και υγεία, ψυχική υγεία, σωματική άσκηση, καλό σωματικό βάρος, όχι κάθισμα, όχι αλκοόλ, όχι άλλες μετακρίσεις. Και πάλι σας συγχαίρω για αυτή την επιλογή που κάνετε στην πράγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί επίσημοι και μέλη, κυρία Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κόρων Αθηνών, αγαπητοί συμπατριώτες, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Προέδρου κ. Νίκου Βαγγονίου και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Επικρατείου Ιδρύματος ΣΚΟ και να σας συγχαρώ για τη συμβολή σας
και διατήρηση της λαυρατικής μας κληρονομιάς, τιμώντας για μια ακόμη χρονιά τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την εξωστρέφεια της Ένωσης, καθώς αφιερώνει τη σημερινή εθνική εορτή σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο από πολλές απόψεις. Στο διαθέσιμο κράτο ίδρυμα Σκο, όπως θα γνωρίζετε, πραγματοποιήθηκαν από τις 16 έως 23 Οκτωβρίου του 2023 οι καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις υποκρατικής εβδομάδας με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού περιοδικών ιατρικής και ερευνητών ιατρικών σχολών, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, καθηγητών διεθνούς επιπέδου και προέδρων ιατρικών σχολών αλλά και ακαδημαϊκών. Συμμετείχαν περισσότεροι από 90 φοιτητές και απόφοιτοι ιατρικών σχολών και από τις 5 υπήρους. Μεταξύ άλλων, διεξήχθηκε αγώνας δρόμου προς κοινού του Ιπποκράτη σε συνεργασία με το ΛΟΠΑΡΣ, ΚΟ, με τη συμμετοχή αθλητών του ειδικού σχολείου Σπέσεο Δήμη Περάσικο και Καρίνο, καθώ και κατά την παρουσία του Προέδρου του κυρίου Διονύση Κοντέλη, πρέσβευε του τιμή. Μετά του αγώνε, απεντήθηκαν βραβεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνού Δημοκρατίου Ιδρύματο στου πρώτου ειδικών κατηγοριών. Από την ενόπλη πρωτοβουλία παρών με ενεργό συμμετοχή ήταν και ο Κώστας Χατζημανουήλ, ο αιώνιος έφηβος, ο παγκόσμια πρώτος στην κατηγορία του, που τιμήμε σήμερα. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη και τα χαμόγελα διάπλατα παντού. Ο Ιπποκράτης έδινε χαρακτηριστικά ότι από την ηρεμία και την τεμπελιά αυξάνει την ηλία. Από τις κακουχίες με τον πόνο, η ανδρεία. Και φαίνεται ότι όλη η ζωή του κ. Χατζημανουήλ αποτελεί παράδειγμα αξιοσύνης, προσπάθειας και ανδρείας, γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, έχει εργαστεί σκληρά στη ζωή του από παιδί. Οι διακρίσεις που μετρά δεν αφορούν μόνο στον αθλητικό στίβο, αλλά και στον επαγγελματικό. Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ τον κ. Χατζημανουήλ για την επιμονή, για την εμποδικότητά του, την υπομονή και στο πείσμα του. Αποδεικνύει περίτερα ότι η προσπάθεια και ο κόπος ανταμείβονται και ότι η αγάπη για την ίδια τη ζωή και τις ομορφιές της είναι το κίνητρο για να μην σταματάς ποτέ. Γυράσκω, παγίδιντας κόμμενος. Είστε παράδειγμα που μίλησε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας μεταφέρω στις πρώην Προέδρου της κυρίας Μινέτας Μανούση, την οποία είστε όλα φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, κυρία Πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κόων Αθηνών ο Ιπποκράτης. Σας συγχαίρω βαθύτατα για την απόφασή σας αυτή να τιμήσετε τον πρωταθλητή αγαπημένο μας συμπατριώτη Κωνσταντίνο Χατζημανουήλ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην τελετή για την βράβευση του παγκόσμιου πρωταθλητή κ. Κωνσταντίνου Χατζημανουήλ. Ο αθλητισμός και ο αθλητής υπήρξαν ανέκαθεν πρεσβευτές αξιών και πρότυπων ιδανικών, ιδιαίτερα για τους νέους μας, καθώς τους οθεί σε μια δημιουργική ενασχόληση, αλλά και στην διεκδίκηση διαρκών και υψηλότερων στόχων και επιδόσεων. Αξιότιμε κύριε Χατζημανουήλ, σήμερα επιβραβεύομαι όλα αυτά που εσείς αντιπροσωπεύετε. Την ευγένεια, την άμυλα, το ήθος, τη θέληση, το θάρρος, την αλληλεγγύη, τη δύναμη ψυχής, την αξία της προσφοράς και της συμμετοχής, αλλά και τη χαρά της νίκης. Αγαπημένα μας, θερμά συγχαρητήρια για τον αθλητισμό, αλλά και την εξαίρετη οικογένειά σας, την αείμνηστη και αξέχαστη σύζυγό σας Καλλιόπη, τα εκλεκτά και λαμπρά παιδιά σας, Νίκο, Βασίλη, Μαρία,
και τις οικογένειές τους. Η προσφορά της οικογένειάς τους στην πατρίδα μας με τις αρχές και τις αξίες που τις διδάξατε είναι μεγάλη. Τα εκλεκτά βραβευμένα κρασιά σας, το υπέροχο ενοπλίο, ο μεγάλος αμπελώνας με τα μυρωδάτα στα φύλλα, το φιλόξενο αρκωτικό σας μέσα στον αμπελώνα που κατακλείζεται καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες από ντόπιους και τουρίστες για να γευτούν τα κεράσματά σας. Μπόλικο κρασί, στα φύλλα κρασοκύρι δική σας κατασκευής. Εσείς φέρατε και στην πω την πόσα του κατακάθι του κρασιού και σας ευγνωμονούμε γι' αυτό, γιατί το κυρί αυτό το κρασοκύρι αρχίζει από την οικογένεια του Χατζημαντή. Χειροποίητα με ζεδάκια. Είχαμε τη χαρά και την τιμή παλιότερα η Ένωση Κόων Αθηνών ο Ιπποκράτης να φιλοξενηθεί στον υπέροχο χώρο, στον υπέροχο χώρο της εξαίρετης οικογένειας. Πολλοί κόοι από την Αθήνα και ντόπιοι ήταν μαζί μας, αλλά δεν ξέρω αν ξεχάσω κάποιον. Το μόνο που θυμάμαι είναι τον βουλευτή μας, τον πρώην υπουργό μας, τον κύριο Μητυριάδη, όχι ήταν μαζί μας. Και τώρα, με υπερηφάνεια και συγκίνηση, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, σας αφιερώνω τους παρακάτω στίχους του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Αρχαίο πνεύμα θάνατον αγνέ πατέρα, του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού, κατέβα φανερό σου κι άστραψε εδώ πέρα στη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Στον δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι, στον ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή και με το αμάραντο στεφάνι, στεφάνωσε κλονάρι και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί. Κάμπλου, βουνά και πέλαγα φεύγουνε μαζί σου σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός και τρέχει στο ναό εδώ προς ποιητή σου. Αρχαίο πνεύμα αθάνατο. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και να έχουμε την βοήθεια της Αγίας Βαρβάρας που γιορτάζουμε σήμερα. Γεια σας. Ευχαριστώ.